στις πιο εύπορες περιοχές. Μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά. Είμαστε πιο αληθινοί εμείς. Πιο εκλεπτισμένα και πιο επιδεικτικά. Μάλιστα. Πώς το εννοείς αυτό το επιδεικτικά? Τι να πω, από τον τρόπο ντυσίματος, από το χρώμα και το χτένισμα των μαλλιών. Μη σε χαλάει το χρώμα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Για να δεν την παρεξηγήσω. Σίγουρα, χρειάζονται πολλές βαφές να πέσουν. Θα πες πρώτα το μαλλί μου. Το δικό σου καλύτερο, νομίζεις? Ναι. Νομίζεις. Ωραία. Συγγνώμη. Νομίζουν κι άλλοι. Εντάξει. Να πω. Ναι. Τι καλύτερο έχει το δικό σου χτένισμα αυτή τη στιγμή από τις Αγγελικής και της Ειρήνης? Να σου πω. Δεν μοιάζει με περούκα κλόουν. Και είναι και πιο μαζεμένο. Πιο γεροντίστικο. Πιο μαζεμένο. Πιο γεροντίστικο. Όχι γεροντίστικο. Έτσι το θεωρείς εσύ γεροντίστικο. Ένα κότσο και ένα ταγέρ και πάμε. Και εγώ στη δουλειά μου που είναι δουλειά γραφείου, έτσι πάω. Στην οικοδομή ίσως να βάλει αθλητικά η κοπέλα. Εκτός αν μπορεί να ισορροπήσει το γιαπί με το τακούνι.